Μιλάμε με τον κύριο coach της Παραμυθιάς. Coach, καθαρίσε το παιχνίδι και σήμερα γάμα εθνική. Είναι έτοιμη ομάδα, θα πάμε δυναμικά. Όχι, η ομάδα δεν είναι έτοιμη, προφανώς είναι έτοιμη και καμιά ομάδα που θα ανέβαινε δεν θα ήταν έτοιμη. Αλλά είναι ένα βήμα. Πρέπει να γίνει αυτό το βήμα για να πας στο επόμενο. Προφανώς πρέπει να υπάρξει πολλή συζήτηση, πολύ τέτοιο. Να βρούμε τη φιλοσοφία μας, να ψάξουμε να βρούμε τι θέλουμε και τι μπορούμε περισσότερο. Τι μπορεί να κάνει η ομάδα, μάλλον να μιλάω για τι μπορεί. Προς το παρόν μπορούμε μόνο να γιορτάσουμε τη σημερινή ημέρα, να εκφράσουμε τη μεγάλη μας χαρά για την κοινότητα της Παραμυθιάς. Που ελπίζω να σας προσφέραμε μια χαρά. Είναι σημαντικό, είναι τα αθλητικά κύτταρα αυτά. Πώς είναι η Παραμυθιά, πώς είναι το Καναλάκι, είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω να έχουν αθλητισμό και να τον έχουν όσο πιο ψηλά γίνεται, να είναι βιτρίνα. Για όλα για το σημερινό παιχνίδι. Το είδατε, ήταν ένα μάτς κατά την άποψή μου. Δεν ξέρω πόσο ποιοτικό ή όχι ήταν, αλλά σε επίπεδο εξέλιξη ήταν συνταρακτικό. Η ομάδα της Άρτας ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο την εξαιρετική ομάδα, πάρα πολύ δύσκολο να την κερδίσει. Χρειάστηκαν όλα τα αποθέματα που είχαμε. Οι παίχτες, παρότι στην αρχή, στο πρώτο μήχρονο επηρεαστήκαν περισσότερο από την άβρα του γηπέδου, από τον κόσμο κτλ. Παρ' όλα αυτά ανταπεξήλθαν. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Αξίζουν συγχαρητήρια πάρα πολλά στην ομάδα της Άρτας που ξέρω τι προσπάθεια έκανε φέτος και πόσο δύσκολα είναι αυτό. Δυστυχώς κάποιος έπρεπε να ανεβεί. Θεωρώ δίκαια το πήγαμε το παιχνίδι μέχρι εκεί. Νομίζω θα είναι γενικό παραδεκτό. Έτσι έχω αυτή την εντύπωση. Και στις δύο ομάδες συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο μας για την υποστήριξη. Είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι καινούριο για μας, για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.